Αρκεί να φαίνεται, έτσι. Λοιπόν, αλλάξαμε χέρια. Αλλάξαμε χέρια, λοιπόν. Ο Εξολκέας, την Πράντα Ζενή Θεσσαλ Sporting, αποτελείται από αυτόν εδώ τον οδηγό, το ελαττήριο. Έτσι. Άλλο ένα εξάρτημα εδώ πέρα, εδώ μέσα με ένα ελαττήριάκι. Είπαμε επικάλυψη PVD για να μην σκουριάζει. Τσακ, και μπήκε. Δεν με ήθελε. Και ανάπως δουλεύει. Όχι, προηγουμένως δεν σε ήθελε. Κατάλαβες. Και μπαίνει και μπαίνει και βγαίνει πανεύκολα. Ακόμα και με ένα κλειδάκι από iPhone, να το πούμε έτσι. Κάτσε κάπου είναι η θέση του. Εδώ. Τώρα μπορεί να μην θέλει εμένα. Γεια. Ναι. Να λοιπόν και άλλη μεριά. Πώς βγαίνει. Εύκολα για καθαρισμό και για συντήρηση. Εδώ προσοχή, μην σας πεταχθεί αυτό εδώ το τμήμα που έχει μέσα ένα λιτηριάκι. Αν θέλετε το βγάζουμε, σας το δείχνουμε. Δεν θες να βγεις, ε? Φοβάται. Τέλος πάντων, εδώ μέσα είναι. Να το. Ωραία. Φοβάται, σου λέει, θα με ξαναπιάσει ο άλλος στα χέρια του. Ε? Πώς. Φοβάται εμένα, σου λέει, θα με ξαναπιάσει ο άλλος. Κάτσε να μην βγω. Λοιπόν, απλώς θέλουν. Τα όπλα θέλουν λίγη υπομονή. Έτσι, δεν θέλουν εκνευρισμούς. Λοιπόν, και όπως εγώ συνηθίζω να λέω, και σε κάποιους ακούγεται στην αρχή πολύ περίεργο, γυρίζω και τους λέω ότι έχω πιο πολύ υπομονή με τα όπλα παρά με τους ανθρώπους. Και λέει, γιατί, ας πούμε, πιο πολύ με τα όπλα παρά με τους ανθρώπους? Λέω, θα προτιμούσες όταν μου φέρνεις ένα όπλο να στο φτιάξω να έχω πιο πολύ υπομονή με σένα ή με το όπλο σου που είναι για φτιάξιμο? Για σκέψου το λιγάκι. Στεφανέ, λοιπόν, και με τους δύο θέλει. Και με τους δύο θέλει. Υπομονή χρειάζεται και στους δύο. Είσαι παλιός από πίσω. Έτσι. Σας υπενθυμίζουμε ότι βλέπετε τη νέα σειρά βίντεο παρουσιάσεων από τη θέση του οπλουργού με τον Βασίλη Γιαντονάκο, ο οπλουργός μας, ο οποίος αυτή τη στιγμή κρατάει την κάμερα, και με τον Στέφανο τον Μπουρατσί, αλλιώς τον Μαστοράκο. Έτσι. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, αγαπητοί μου φίλοι, και ελπίζουμε ότι όλα αυτά που σας δείχνουμε θα σας φανούν χρήσιμα και θα σας βοηθήσουν στο μέγιστο βαθμό να επιλέξετε όσο πιο σωστά γίνεται το καινούριο σας όπλο. Τα λέμε σε λίγο πάλι με τον Βασίλη.